Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε εδώ στο Πολυσάρκ, σε έναν χώρο που πέρα από την ιστορία που έχει και οφείλουμε σε πρόσωπα που γνωρίζουν πολύ καλά την ιστορία του κέντρου αυτής της πόλεως, της ακμής αυτής της πόλεως, γιατί εδώ ήταν το κέντρο την εποχή της μεγάλης ακμής, της πνευματικής, της οικονομικής, και το συγκεκριμένο οικονομικό τετράγωνο της Αθήνας και το Μέγαρο αυτό φιλοξένησε ακριβώς αυτόν τον τρόπο, τη σκέψη, τις ιδέες και τη δραστηριότητα. Γιατί όταν εδώ έγινε το πρώτο σχολείο των Αθηνών, γύρω από αυτό ξεκίνησαν την πορεία και την ιστορία τους οι πρώτοι εκδοτικοί οίκοι. Ουσιαστικά η ιστορία του ελληνικού βιβλίου ξεκινάει εδώ, σε αυτό το σημείο, στο νεότερο ελληνισμό, την νεότερη εποχή. Και εκείνες τις εποχές, επειδή τα δημόσια πρόσωπα είχαν άμεση σχέση με το βιβλίο, με τη φιλοσοφία, με τη λογοτεχνία, με την ποίηση, που τα είχαν στο κέντρο του τρόπου τους, στο κέντρο της σκέψης τους, πολλοί από αυτούς, μερικοί, έτυχε στη ζωή τους να έχουν μεταφράσει το Θουκυδίδη. Κάποιοι άλλοι συναντιόταν εδώ κάτω, στα φιλολογικά καφενεία της εποχής και στους εκδοτικούς οίκους, και οι συναντήσεις τους ήταν πάντα πνευματικές, γιατί ερχόταν κατά πρόσωπο με τους μεγάλους ποιητές. Πολλοί από αυτούς ξεκίνησαν ως ποιητές, έγιναν φιλόσοφοι και στο τέλος κατήχαν θέσεις με τις οποίες κοσμούσαν τη δημόσια ζωή. Τα λέω όλα αυτά γιατί έχω την εντύπωση ότι το βιβλίο που παρουσιάζουμε απόψε και ο δημιουργός έχουν άμεση σχέση με όλα αυτά. Γιατί όταν βλέπω ένα βιβλίο που φέρει το τίτλο «Βλέμμα γυναίκας, Αίγυπτος, 20η δυναστεία» του κυρίου Στέλιου Καρέντζου και έχει την υπογραφή των εκδόσεων «Οδός Πανός», τα πράγματα έχουν μία σοβαρότητα και μία ποιότητα και έχουν ένα άλλο πνεύμα. Εμείς, να ξέρετε, πιστεύουμε και προσπαθούμε να βρισκόμαστε σε αυτό που λέμε ελεύθερο πνεύμα, και το περιέγραψε με τον καλύτερο τρόπο ο Θεοτοκάς. Πιστεύουμε σε αυτό. Και έρχονται δημιουργοί όπως ο κύριος Καρέντζος να μας επιβεβαιώσουν, να μας βοηθήσουν στη σκέψη μας, στον τρόπο μας, στο να γίνουμε λίγο καλύτεροι μέσα στις λέξεις τους. Και έρχονται από έναν εκδότη, μέσω ενός εκδότη, ο οποίος, όπως είπα πριν, με τη φίλη Χριστίνα, εκεί στην είσοδο, που αγκαλιάζει τα βιβλία, μας δίνει εδώ και δεκαετίες έναν θησαυρό. Θέλω να ευχαριστήσω τον θησαυροφύλακα, τον μεγάλο θησαυροφύλακα, κύριο Γιώργο Χρονά. Ο οποίος συνεχίζει να επιλέγει ό,τι καλύτερο υπάρχει στην ελληνική σκέψη, στην ελληνική λογοτεχνία, την πεζογραφία και την ποίηση, και μέσα από το περιοδικό Νοδό Πανός πάντα έχει να μας πει και να μας δώσει πολλά, αλλά
και μέσα από τέτοιες στιγμές που γνωρίζουμε λίγο καλύτερα τους δημιουργούς. Γιατί είμαι σίγουρος, κύριε Καρύπης, ότι έχετε βασανιστεί μαζί για να έχουμε αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα που κρατάω στα χέρια μου. Έχετε βασανιστεί με τις λέξεις και ο Γιώργος Κονάς είναι από τους λίγους εκδότες που αγαπούν τις λέξεις, τις δικές σας, όπως και εσείς. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Καλλιόπη, την νέα Παπακώστα, η οποία θα μας γνωρίσει λίγο καλύτερα το συγγραφέα και το έργο του, η οποία νομίζω ότι ειδικά για αυτό το βιβλίο είναι η καλύτερη φωνή και ο καλύτερος τρόπος και η καλύτερη ανάλυση που θα μπορούσαμε να ακούσουμε. Να ευχαριστήσω και ένα φίλο, ένα σπουδαίο πνευματικό άνθρωπο, τον κύριο Κωνσταντίνο Γκούρα, ο οποίος βρίσκεται εδώ μαζί μας. Βεβαίως ξέρετε ότι αυτές τις μέρες ξεκινάνε οι γιορτές της ποίησης. Εμείς μένουμε σε αυτόν τον χώρο, κάθε μέρα γιορτάζουμε μαζί με τους δημιουργούς και τους ποιητές, επειδή το γνωρίζω ότι όλοι επιδιώκουν να έχουν στις γιορτές ποίησης τον κύριο Κωνσταντίνο Γκούρα, θα πρέπει να μας αφήσει αφού τον ακούσουμε, γιατί θα πάει κάπου για να απαγγείλει. Γιατί είναι ένας από τους κορυφαίους μας ποιητές, ο κ. Γκούρας. Να ευχαριστούμε που βρέθηκε και εδώ. Να σας ευχαριστήσουμε όλους. Εμείς συνηθίζουμε να λέμε σε αυτό το χώρο ότι το μικρόφωνο είναι ανοιχτό για να δεχτούμε και τις δικές σας απόψεις και τις ιδέες που τις θέλουμε για να γίνουμε καλύτεροι. Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά τον συγγραφέα και τα πρόσωπα που βρίσκονται δίπλα του και όλους εσάς. Θυμίζω ότι τα βιβλία υπάρχουν στο βάθος του χώρου, στην είσοδο, και δίνω το λόγο καταρχάς στον εκδότη Γιώργο Χρονά. Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου που απόψε έχουμε έρθει όλοι να τιμήσουμε τον Στέλιο Καρέντζο, ο οποίος εγκαταλείπει την ιατρική και αφοσιώνεται στη συγγραφή. Από τη μία μεγάλη τέχνη που έμαθε στην Γερμανία και την δίδαξε στα γερμανικά και φαντάζομαι πρώτα στους ασθενείς της Γερμανίας και έδωσε τα φώτα του και την υγεία και τα περαστικά στους πολλούς ασθενείς του στην Ελλάδα που ήταν αφοσιωμένος σε αυτήν την επιστήμη, τη μεγάλη τέχνη της ιατρικής, αφοσιώνεται στις λέξεις και μας παρουσιάζει το πρώτο πόνημά του, που για μένα είναι πολύ μεγάλη τιμή μετά από 35 χρόνια που η εκδόση και το περιοδικό Οδός Πανός. Μόνο με το κοινό και την αγάπη του κοινού, δηλαδή εσάς, στηρίζεται να φιλοξενώ το πρώτο πόνημά του, που δεν θέλησε να είναι παρά αυτό που θα ήθελε να είναι και ο Πυθαγόρας και ο Πλάτων, δηλαδή από την Αίγυπτο προς την Ελλάδα. Όσα σκέφτεται και παρουσιάζει στην αρχή και στον επίλογο του βιβλίου είναι μία λογοτεχνική μέθοδος να κρυφτεί πίσω από την αλήθεια που γνωρίζει και καταθέτει μέσα στο βιβλίο του, στις σελίδες. Και επειδή πρόκειται για δυναστεία της Αιγύπτου, την 20η της Αιγύπτου, με τα περίφημα ονόματα Ραψής και τα υπόλοιπα, τα οποία η κυρία Καλλιόπη Λιμναίου Παπακώστα, αρχαιολόγος, διευθύντρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Έρευνας Αλεξανδρινού Πολιτισμού, κάτι πολύ ιδιαίτερο, δεν είναι μόνο ο Καβάφης και η αρχαιότης που μας υπενθυμίζουν και όλοι οι καλλιτέχνες που ήρθαν από την Αλεξάνδρεια, λένε πια ότι όλη η παγκόσμια τέχνη είναι Αλεξανδρινή. Ας το ακούσουμε. Και εγώ είμαι συγκινημένος που έχω την τιμή να παρουσιάσω τον κύριο Στέλιο Καρέντζο, που τιμώ και γνωρίζω και το χαρακτήρα του και τη γραφή του. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Κωνσταντίνο Μπούρα, ο οποίος πρέπει να μας ακούσει από το βάθος της αίθουσας και πρωτού αφοσιωθεί στην άλλη τέχνη που κατέχει της ποιήσεως, είναι και κριτικός λογοτεχνίας και θεάτρου,
έχει με πολλά πτυχία τα οποία κατέχει πλήρως. Θα δώσω το λόγο στον συγγραφέα και κριτικό και ποιητή συνεργάτη μου Κωνσταντίνο Μπούρα να μας μιλήσει για το βιβλίο του φίλου μας και αδελφού Στέλιο Καρέντζο. Τον ευχαριστώ. Σπανίως διαβάζω ιστορικά μυθιστορήματα τόσο εμπεριστατωμένα από εραστές της τέχνης, από ερασιτέχνες του είδους, πονήματα που αποτελούν προφανώς έργο ζωής και προϊόν πολύχρονης μελέτης και έρευνας. Αλλιώς δεν εξηγείται καθόλου πώς ένας διακεκριμένος, συνταξίουχος πλέον ιατρός, διεθνούς βεληνικούς, μπορεί να γράφει με λογοτεχνικές αξιώσεις, αλλά και με περισσή τέχνη, μια κινηματογραφική θα έλεγα αναπαράσταση της μακρινής σε μας 20ης δυναστείας της Αιγύπτου μεταξύ Ραμσή του Δευτέρου και Ραμσή του Τρίτου. Παρά τη λογοτεχνική σύμβαση που θέτει ο ίδιος ο συγγραφέας στον πρόλογο με υποσημειωματικές μάλιστα αναφορές ότι το όλον ψηφιδωτών μιας τόσο μακρινής αποχής είναι αποτέλεσμα αναδρομής σε προηγούμενες ζωές, του ιδίου προφανώς, ανεξάρτητα από το αν μπορεί ή θέλει να πιστέψει κανείς στις θεωρίες της μετενσάρκωσης μετεμψύχωσης, κάτι που δίδασκε εξάλλου και ο Οριγένης, ο σοφός Οριγένης, μέχρι που η Εντρούλο Σύνοδος το 691, υπακούοντας σε βυζαντινισμούς και κελεύσματα της πρώην ετέρας Θεοδόρας, έθεσε τέλος στην θεωρία και στην μεταφυσική του Οριγένη. Εμείς λοιπόν που θέλουμε να είμαστε χέφρονες, αντιμετωπίζουμε όλες αυτές τις θεωρίες με σκεπτικισμό, πίστευε και ερεύνα, ελπίζοντας η καινούργια εποχή που ανατέλει τώρα να φέρει την πολυπόθητη ειρήνη στη γη πέρα από μυσαλλοδοξίες και αιμονές φαντάσματα του παρελθόντος, να πάψουν οι πάσης φύσεως θρησκευτική ή επεκτατική πόλεμη και οι μυσαλλοδοξίες να γίνουν λέξεις στα λεξικά των νεκρών γλωσσών. Δεν μπορώ να σταθώ παρά να σταθώ ως επίμονος και υπομονετικός κριτικός λογοτεχνίας στο αφηγηματικό επίτευγμα ενός πρωτοεμφανιζόμενου αλλά καθόλου άτεχνου και βασάνιστου συγγραφέα, ο οποίος φαίνεται σαν να έχει εντρυφήσει, εγώ είμαι και μηχανικός, μηχανολόγος μηχανικός, και απορώ πως αυτός ο συγγραφέας που είναι γιατρός έχει εντρυφήσει τόσο πολύ στην πολεμική τεχνολογία και στη στρατηγική της μακρινής και εξωτικής για μας εποχής. Έχει δηλαδή κάποιες λεπτομέρειες πως βελτίωνε την ευστάθεια και την στατικότητα των αρμάτων μάχης, τις οποίες μόνο ένας μηχανικός που έχει σπουδάσει τουλάχιστον 5 χρόνια και έχει δουλέψει άλλα 40 θα μπορούσε να ξέρει. Και αυτό πραγματικά έχουμε συνηθίσει σήμερα, αυτά που λαμβάνω με το ταχυδρομείο και διαβάζω, είναι βιαστικά, είναι καταναλωτικά, είναι ηλιστικά, είναι πραγματιστικά. Του τέστηνα ιδέες τα περισσότερα, γιατί δεν έχουν τη βασική αλήθεια της ύπαρξης του αγνώστου, αυτό που είναι πέρα από εμάς, που λέμε Θεό, που λέμε όπως θέλουμε, αν δεν πιστεύεις σε αυτό, είσαι ένας τενεκές ξεγάνοντος. Και το χαρακτηριστικό αυτού του βιβλίου είναι ότι προχωράει με μυθιστορηματικό και μυθοπλαστικό τρόπο την έρευνα στα όρια της ανθρώπινης συνειδητότητας, της συλλογικής ανθρώπινης συνειδητότητας. Και αυτό είναι πολύτιμο και θα το καταλάβουμε ίσως τα χρόνια που θα έρθουν, που πριν την αυγή έρχεται η πιο σκοτεινή ώρα της νύχτας και πριν έρθει η αιώνια αυγή θα περάσουμε ίσως από έναν μεσαίωνα τα επόμενα, τα αμέσως επόμενα χρόνια και τότε θα καταλάβουμε πόσο σημαντική είναι οι πνευματικοί άνθρωποι που δεν πουλάνε πνεύμα αλλά πιστεύουν σε ένα πνεύμα με επικεφαλαίο, γιατί όλοι οι άλλοι που πιστεύουν μόνο στον εαυτό τους μάλλον ζημιά κάνουν παρά καλό. Τα λέω όλα αυτά για να πω ότι εκτός από την πνευματικότητά του θαυμάζω την αρτιότητα των περιγραφών, όπου με χειρουργική σχεδόν λεπτουργική ο Στυλιανός Καρέτζος συνυφαίνει πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις σε έναν καθηλωτικό ιστοαράχνης
και όσοι γράφουμε ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να κινήσεις τρεις ανθρώπους στη σκηνή, οι πιο πολλοί γράφουν μονολόγους ή δύο άτομα. Το τρία είναι πολύ, όμως ο Καρέτζος συνηφαίνει πρόσωπα όπου όλα αναδύονται ανάγλυφα από το σκοτάδι της ιστορίας για να αποτυπωθούν οριστικά και ανεξίτηλα στο φως. Και όσο και αν η μυθοπλασία συμπληρώνει τα ιστορικά επιστημονικά κενά αναγκαστικά για μια τόσο μακρινή σε εμάς εποχή, καταφεύγουμε στη μυθοπλασία εκεί που η γνώση μας είναι περιορισμένη. Η συνολική εικόνα του τυπωμένου γραπτού αναδίδει τη γοητεία και τη σαγήνη του αυθεντικού, του ρεαλιστικά καταδεικνυόμενου ως ευλογοφανώς αληθές. Τι άλλο να ελπίσει κανείς από ένα βιβλίο? Ήδη αυτά που σας είπα είναι πάρα πολλά για ένα βιβλίο και θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικά και για έναν συγγραφέα που μετά από 30 βιβλία το να μπορέσει σε ένα βιβλίο να συμπυκνώσει όλα αυτά τα πράγματα. Ο εκδοτικός οίκος του Γιώργου Χρονά, η ιστορική πλέον οδός Πανός, με την οποία έχω την τιμή να συνεργάζομαι από το πρώτο τεύχος σχεδόν του περιοδικού, έχει αναδείξει μέχρι τώρα, έχει προβάλει και έχει καθιερώσει τα τελευταία 40 χρόνια σημαντικά ονόματα στο χώρο του τυπωμένου λόγου. Πολλοί από αυτούς που βλέπετε στις εφημερίδες και στις τηλεοράσεις ξεκινήσανε επειδή τους ανακάλυψε ο άνθρωπος που έχω την τιμή να κάθομαι δίπλα του, ο Γιώργος Χρονάς, αλλιώς δεν θα τους ήξερε ούτε η πεθερά τους. Αν υποθέσουμε ότι τους ήξερε η μαμά τους. Ο Στυλιανός Καρέτζος είναι ο πρόσφατος αυγερινός που ανατέλει με τη σοβαρότητα, την ευρύθεια και το κύρος ενός Σύριου με σίγμα κεφαλαίο. Και δεν ενέχει ούτε μία συμβολική το σχόλιο μου αυτό. Ποιητική αδεία ομιλών και τον κανόνα της λογοτεχνικής κριτικής παιδεύων, του φωτεινού αναδεικνύω την άλλο, επανερχόμενος εκ του ύψους εις το οποίο ανατάσσει την ψυχή μας η ανάγνωση του πονήματος τούτου εις την τύρβη της κρισίμου και εκρηκτικής πραγματικότητάς μας. Στυλιανός Καρέτζος, ένας ιστορικός μυθιστοριογράφος που θα μπορούσε και του εύχομαι να δει το πόνημά του ως σενάριο ταινίας του Χόλιγουντ, έχει όλα τα φόντα, μετά πολλών αξιώσεων και πένων. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και ζητώ συγγνώμη που πρέπει να φύγω. Ευχαριστούμε τον κύριο Μπούρα και περνάμε στην αρχαιολόγο Καλλιόπη Λιμναίο Παπακώστα, διευθύντρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Έρευνας Αλεξανδρινού Πολιτισμού, που φαίνεται ότι κυριαρχεί σε όλο τον κόσμο. Ή κάνω λάθος, κυρία Λιμναίο? Ο Αλεξανδρινός Πολιτισμός, ναι. Βεβαίως. Καλησπέρα σας. Το βιβλίο του Στέλιου Καρέτζου, «Βλέμμα γυναίκας», είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα και έχει θέμα την αφήγηση των γεγονότων της βασιλείας του Ραμσί του IV, ενός φαραώ που δεν είναι τόσο γνωστός στους απλούς αναγνώστες. Ο Στέλιος Καρέτζος είναι ένα λαμπρό παράδειγμα ανθρώπου που δεν τελείωσε η ζωή του μαζί με την επαγγελματική του καριέρα. Βρήκε νέα ενδιαφέροντα και έβαλε νέους στόχους, όπως ακριβώς και ο ήρωας του βιβλίου του. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο συγγραφέας έχει κάνει σοβαρή και προσεκτική μελέτη της βιβλιογραφίας και περιγράφει με πολλές λεπτομέρειες και ακρίβεια τα ιστορικά γεγονότα και τον τρόπο ζωής στην αρχαία Αίγυπτο της εποχής εκείνης. Η περιγραφή όλων αυτών από το συγγραφέα είναι τόσο ακριβής που μας μεταφέρει στη φαραωνική Αίγυπτο άμεσα και εντυπωσιακά, σαν να τα έχει ζήσει πραγματικά και μας τα διηγείται. Όπως και ο κύριος Μπούρας είπε προηγουμένως, κάνει ιδιαίτερη εντύπωση η στρατηγική που περιγράφει και οι μάχες που αναφέρονται, που μόνο κάποιος που έχει σπουδάσει ή ζήσει στρατιωτικό σχεδιασμό μπορεί να κάνει. Η ιστορία της Αιγύπτου και των Φαραώ είναι κάτι που συγκινεί το πολύ κόσμο και πιστεύω εμάς τους Έλληνες περισσότερο. Η Αίγυπτος πολλούς μας στοιχιώνει και μας ελκύει περίεργα. Βέβαια η εποχή που περιγράφεται στο βιβλίο έχει ίντριγκες, προδοσίες, πολέμους, νίκες, κατακτήσεις και γενικά σταθμούς στην ιστορία της μεγάλης αυτής χώρας. Οι ήρωες είναι το βασιλικό ζευγάρι του Ραμσί του IV και της Ντουατεντόπης ή Μαλέ,
που βασίλεψε στην Αίγυπτο από το 1151 έως το 1145 π.Χ., μια βραχύχρονη βασιλεία, που υπήρξε όμως ισχυρή, οργανωτική και σημαντική για την ευημερία και ειρήνη του Αιγυπτιακού λαού. Όπως περιγράφεται ο Φαραώ Ραμσής, ο τέταρτος ήταν ένας ισχυρός μονάρχης με κύριο στόχο την ευημερία και την ισχύ του λαού του. Η Μαλέ είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που δεν είναι απλή βασιλική σύζυγος, αλλά συμφαραώ. Ουσιαστικά είναι η δυνατή γυναίκα πίσω από έναν σπουδαίο άντρα. Σε αντάλλαγμα παίρνει πίστη, αφοσίωση και πολλή αγάπη. Μια αγάπη στην αιωνιότητα. Εντύπωση μεγάλη επίσης μου έκανε η αναφορά σε ρηξικέλευτες για την εποχή τεχνολογικές εφαρμογές, όπως είπε και ο κύριος Μπούρας, όπως είναι η τροποποίηση του τρόπου κατασκευής των αρμάτων. Και κάτι που είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι η αναφορά στη χρήση σιδήρου για πρώτη φορά στα αιγυπτιακά όπλα, χρήση που μαθαίνουν οι Αιγύπτιοι από τους Χεταίους. Το σημαντικό είναι, και δεν γνωρίζω αν ο συγγραφέας το αναφέρει συνειδητά, ότι η εποχή αυτή συμπίπτει και με την πρώτη εμφάνιση του σιδήρου στην Ελλάδα, γύρω στο 1100 π.Χ. Στο βιβλίο αυτό η διήγηση των ιστορικών γεγονότων δεν είναι το σημαντικότερο. Το σπουδαίο, κατά τη γνώμη μου, είναι η αφήγηση μιας μεγάλης αγάπης. Μιας αγάπης που ξεκίνησε 3.000 χρόνια πριν και που κατά ένα περίεργο και ρομαντικό τρόπο συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Το μυθιστόρημα στηρίζεται, κατά το συγγραφέα, στις αφηγήσεις των αναδρομών σε προηγούμενη ζωή ενός φίλου του, και αφορμή είναι το βλέμμα μιας γυναίκας που τυχαία συναντά στην Ελλάδα του 21ου αιώνα. Το ίδιο βλέμμα το έχει ερωτευθεί την εποχή της 20ης δυναστείας στη χώρα του Νείλου και ανήκει στη Μαλέ, τη μικρή πριγκίπισσα και μετέπειτα βασίλισσα. Ευρηματική αφορμή να γράψει κάποιος ένα βιβλίο. Ένα βλέμμα και μια αναδρομή σε προηγούμενη ζωή. Και τα δύο τόσο όμορφα και ελπιδοφόρα. Η ελπίδα ότι η ψυχή δεν πεθαίνει με το σώμα. Και ότι μπορεί να ερωτεύεται στην αιωνιότητα. Σίγουρα κάτι τέτοιο αξίζει. Ο συγγραφέας δεν είναι επαγγελματίας λογοτέχνης, αλλά γιατρός, που γνωρίζει πολλά για τις λειτουργίες του ανθρωπίνου εγκεφάλου, σίγουρα μας κάνει να θέλουμε να πιστέψουμε σε μια τέτοια πιθανότητα. Άλλωστε, ο Πυθαγόρας σαφέστατα υποστηρίζει ότι τα μάτια δεν είναι σαν τα άλλα όργανα του ανθρωπίνου σώματος. Τα μάτια είναι το παράδοξο όργανο που μας φέρνει σε άμεση επαφή και σχέση με το θείο ηλιακό φως. Είναι το διαφανέστερο κάτωπτρο της ψυχής. Μέσα από τα μάτια η συμπάθεια και ο έρωτας συναντά τη ψυχή του αγαπημένου μας προσώπου. Μέσα από τα μάτια οι ψυχές ενώνονται και με ένα απλό βλέμμα το αγαπημένο πρόσωπο επηρεάζεται βαθιά. Το βλέμμα είναι το βέλος του έρωτα που προσβάλλει τις βαθύτερες χορδές του είναι μας και φτάνει στο σκοπό του. Αξίζει να αναφέρουμε ότι στην κοιλάδα των βασιλέων έχουν ανακαλυφθεί και ταυτοποιηθεί οι τάφοι του βασιλικού ζεύγους με τους κωδικούς KV2 για το Ραμσί και QV74 για τη Μαλέ. Ελπίζουμε να υπήρξε πράγματι μεταξύ τους αυτή η μεγάλη αγάπη που περιγράφει ο Στέλιος Καρέτζος στο βιβλίο του. Μια αγάπη και ένα βιβλίο που κάλλιστα θα μπορούσε να γυριστεί κινηματογραφική ταινία. Και επειδή ο συγγραφέας μας είναι γιατρός, θα ήθελα να κλείσω με μια φράση του Φιλόστρατου. «Ούτε ο εράν νόσος, αλλά το μη εράν. Δεν είναι ο έρωτας ασθένεια, αρρώστια είναι η αποχή από αυτόν. Ή γάρ από του οράν το εράν, τυφλοί οι μη ερώντες. Και αν ο έρωτας προέρχεται από την όραση, όσοι δεν ερωτεύονται είναι τυφλοί». Σας ευχαριστώ.